Κυρίες και κύριοι, απόψε ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι εξαιρετικά προσωπικό που μου συμβαίνει. Βρίσκομαι πάνω στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, εδώ που διαδραματίζεται η Μπερνάντα Άλμπα, και έχω απέναντί μου τον Ανδρέα του Βουτσινά. Γι' αυτό νιώθω ένα εξαιρετικό τρακ, το λέω από καρδιάς, και είναι από τις πολύ λίγες φορές που αισθάνομαι τέτοια ένταση, αλλά ελπίζω να μην το δείξω πολύ. Αλλά θέλω να μου εξηγήσεις γιατί. Μπορώ να σας το εξηγήσω, διότι είναι εύκολο. Είμαι εδώ, σε ένα χώρο. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Πάνω στο θέατρο. Άρα δικαιολογούμε. Αλλά γιατί... Είστε ένας άνθρωπος που έχετε διδάξει... Άνθρωπος είμαι, σίγουρα. Ναι, έχετε διδάξει... Α, μην αρχίσω ονόματα. Έχω διδάξει. Αυτό όμως, ανθρώπους, αυτό όμως το ξέρω εγώ, δηλαδή Ντάστιν Χόφμαν, Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, είδαλα για μένα. Επίσης αυτοί ήταν στο ίδιο σχολείο που ήμουν εγώ, τους πέρασα στις εξετάσεις. Fade Dunaway. Fade Dunaway, ναι. Πάρα πολλούς ακόμη, Τζέιν Φόντα. Λοιπόν, πώς να μην νιώθω εγώ τρακ, κύριε Βουτσινά. Είναι ανθρώπινο. Όχι, γιατί όταν εγώ τους δίδασκα δεν ήταν Τζέιν Φόντα, δεν ήταν Fade Dunaway, ήταν άνθρωποι απλοί. Ακόμα πολύ πιο απλή από σένα, ναι, που έχεις μια εμπειρία όπως έχεις εσύ με τόσους ανθρώπους που έχεις πάρει συνέντευξη. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και οπωσδήποτε επειδή θεωρώ ότι κάθε προσωπικότητα που είναι απέναντί μου έχει μια μοναδικότητα και η δική σας προσωπικότητα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα. Πάμε τώρα στη συνέντευξη. Πάμε τότε στις... Πώς νιώθετε? Κοίταξε, είναι μια περίεργη στιγμή τώρα. Εγώ... Και αυτό σε ρώτησε στην αρχή, γιατί και εγώ ποτέ δεν ήμουν, δεν είχαν προβλήματα να δίνω συνεντεύξεις. Μετά το πρόβλημα της υγείας μου, αποφάσισα ότι πρέπει να προσέχω πάρα πολύ και όταν δίνω πλέον συνεντεύξεις πρέπει να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να φύγω εγώ από αυτόν τον κόσμο αφήνοντας πίσω μου ένα τεκμήριο ψέματα. Θέλω κάθε συνέντευξη που δίνω όσο υπάρχω να είναι πάντοτε κάτι που λέει μία αλήθεια, απόλυτα την αλήθεια. Την αλήθεια που θα μπορεί να είναι ένα παράδειγμα για τους ανθρώπους που έρχονται μετά από μένα. Ναι. Αυτοί που με ξέρουν να μην πούνε «Άρε το Βουτσινά, τι ψέματα λέει εκεί πέρα». Και γι' αυτό αισθάνομαι πάρα πολύ ανήσυχος, γιατί φοβάμαι να μην δυσαρεστήσω τους ανθρώπους που δεν θέλω να τους δυσαρεστήσω, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πω την αλήθεια. Μάλιστα. Σου δίνω την ευθύνη. Αυτά που θα με ρωτήσεις, να είσαι προσεκτική, γιατί θα πω αυτό που είναι και μπορεί μετά τα επακόλουθα να είναι πολύ... ξέρω εγώ, δύσκολα. Θα δούμε. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να δοκιμάσουμε και σας ρώτησα πώς νιώθετε, διότι όταν συμβεί στον καθέναν από εμάς ένα περιστατικό με την υγεία του, ίσως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μας, που εκεί αλλάζουν και οι αποφάσεις μας και ο τρόπος που προσεγγίζουμε τους ανθρώπους. Άλλαξε κάτι σε εσάς? Τι ήταν αυτό που σας κλόνισε ή που δεν σας κλόνισε αυτό το διάστημα? Στην αρχή δεν με κλόνισε καθόλου. Εγώ το πήρα σαν να ήταν ένα... μια γρήπη, ότι ήταν ζήτημα ένας ιός που θα περνούσε. Ειλικρινά, έβλεπα το φόβο στον άλλον, στους άλλους ανθρώπους που έρχονται στο νοσοκομείο να με δουν. Σιγά σιγά τώρα, είναι τώρα και όλες τις 4 μήνες. Συγγνώμη που σας διακόπτω, σας ανησύχησε κάτι στο νοσοκομείο, όχι, στον εαυτό σας, δεν είδατε κάτι να αλλάζει? Τίποτα. Εγώ δεν το καταλάβω. Το καταλάβαινα από την συμπεριφορά των άλλων προς εμένα. Τώρα με ανησυχεί. Τώρα με ανησυχεί που ο χρόνος περνάει και αισθάνομαι ότι είμαι ό,τι ήμουν πριν, αλλά δεν είμαι ό,τι ήμουν πριν. Είναι μια περίεργη σχέση με τον εαυτό μου, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχω πάθει τίποτα και όμως η συμπεριφορά μου δεν μπορεί να είναι ίδια όπως ήταν πριν. Μα οι δραστηριότητές σας δεν έχουν αλλάξει. Κάνετε συνεχώς πρόβες. Ζείτε όπως ζούσατε? Όχι. Εγώ δεν κοιμόμουν περισσότερο από 3-4 ώρες την ημέρα. Σήμερα πρέπει να κοιμηθώ πολύ περισσότερο. Ήμουν πάντοτε δεν χρειαζόμουν ποτέ κανέναν. Τώρα χρειάζομαι τους άλλους. Είναι μια καινούρια... Είναι ένα καινούριο πράγμα στη ζωή μου. Έχετε επιλέξει κάποιους ανθρώπους να είναι κοντά σας ή αναγκάζεστε να δεχθείτε κάποιους ανθρώπους? Όχι, δεν αναγκάζομαι ποτέ. Ούτε τώρα ούτε ποτέ θα αναγκαστώ κάποιον. Προτιμώ δηλαδή να είμαι σε... να βάλω κίνδυνο τον εαυτό μου και τη ζωή μου
πρέπει να αναγκαστώ να λέω σε κάποιον ότι το χρειάζομαι όταν δεν το θέλω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου. Είμαι τυχερός ότι έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάει, με την αληθινή αγάπη που είναι η φιλία, mm-hmm. που είναι η ζωή λάσκαρη. Και έχω και άλλους φίλους δίπλα μου, ιδίως τους ηθοποιούς που δουλεύω μαζί, που είναι πάντοτε mm-hmm. κάτι που με συγκινεί πολύ, να βλέπω ανθρώπους που με χρειάζονται και τους χρειάζομαι σε αληθινή ανταλλαγή. Κύριε Βουτσινά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό συμβαίνει σε αρκετούς ανθρώπους που είναι στη δημοσιότητα, βρίσκονται στη δημοσιότητα και δέχονται αυτό το χαρακτηριστικό του στάρ που είχατε εσείς και που δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείτε να ξεχωρίσετε. Ήμουνα στάρ πάντοτε. Ήσασταν και είστε. Ήμουνα στάρ από τη μέρα που γεννήθηκα. Η μάνα μου με έκανε να αισθάνομαι ότι ήμουν στάρ. Ήμουνα μοναδικός. Δεν ζήλεψα ποτέ κανέναν. Μιλάω στη δουλειά. Όταν έρχεσαι στην προσωπική ζωή είναι ένα άλλο πράγμα εκεί πέρα. Και πάλι η ζήλια μου εκεί είναι γιατί κάπου η μάνα μου με έκανε να πιστεύω ότι ήμουν ο μόνος. Δεν μπορούσα να αμφιβάλλω ότι με αγαπούσε. Όταν αγαπάω κάποιον ερωτικά μιλάω, η αμφιβολία ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή τους με ταράζει, εκεί αισθάνομαι τη ζήλια. Έχετε φτάσει στα άκρα από ερωτικό πάθος. Ω, βεβαίως. Δηλαδή, όταν λέμε άκρα, τι εννοούμε? Άκρα. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Όπως? Άκρα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, βάλ' το μέσα, έχω φτάσει. Δηλαδή, υποθετική ερώτησή μου, πήγατε να σκοτώσετε το αντικείμενο του πόθου. Βεβαίως. Και πώς γλίτωσε? Και ήταν γλίτωσε παρά γιατί η καρέκλα έσπασε. Όπως ήμουν εγώ απάνω με τα δύο πόδια έτσι και σπάει η καρέκλα. Και μου έδωσε να καταλάβω ότι τι κάνω εκείνη τη στιγμή. Αν φτάνω στα άκρα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι για μένα προσωπικά ο έρωτας είναι μια αρρώστια. Και το έχω πει και το ξαναλέω, αν υπήρχε ένα εμβόλιο εναντίον του έρωτα, θα το έπαιρνα αμέσως. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι συμπτωματικά γλίτωσε άνθρωπος από τα χέρια σας πάνω σε ερωτικό πάθος. Ναι. Μάλιστα. Δεν μετανιώσατε? Και μετάνιωσα. Μετάνιωσα πάντοτε όταν αυτό το πράγμα βάζει σε κίνδυνο τον άλλον. Όχι μόνο εμένα, ναι. Mm-hmm. Έχω κάνει και πράγματα που βάζανε μόνο κίνδυνο εμένα, ναι, προσωπικά. Όπως μια τρέλα δική σας για να εκδηλώσετε στο αντικείμενο. Ξαπλώσω, το έχω πει και άλλες φορές. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πούμε πράγματα που έχω πει και άλλες φορές. Mm-hmm. Ξάπλωσα στη μέση του δρόμου και τα αυτοκίνητα περνάγανε. Μάλιστα. Και προσπαθούσαν να με αποφύγουν. Συγκινήθηκε ο άλλος? Όχι. Μάλιστα. Μου έκανε να καταλάβω εκείνη τη στιγμή το ότι πρέπει να προσέχω σε ποιον δίνω την αγάπη μου. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι ο έρωτας είναι ένα πράγμα που εξατμίζεται γρήγορα. Μετά μένει η αγάπη και με την ελπίδα ότι μια μέρα θα υπάρχει φιλία. Mm-hmm. Η φιλία είναι ειλικρινά το αίσθημα που όλοι μας το έχουμε βάλει σε υποδιέστερη. Έτσι είναι αυτή η λέξη? Υποδιέστερη. Σημασία, ενώ στην πραγματικότητα είναι η κορυφή. Είναι η κορυφή της πυραμίδας. Και είναι εκεί που χωράει μόνο έναν άνθρωπο. Και αν είναι δύο, πρέπει να είναι αγκαλιασμένοι. Mm-hmm. Να κρατάει ο ένας τον άλλον, γιατί αν πέσουμε, θα πέσουμε και δύο μαζί.